δεύτερη σύνδεση με Αυστραλία. Και θα την κάνουμε μαζί αυτή τη σύνδεση. Προηγήθηκε η σύνδεση με τον κύριο Τσουρδαλάκη. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Γιώργο τον Σμυρνιό. Είναι ένας Έλληνας εκεί στην περιοχή. Κρητικός στην καταγωγή, Γιώργο. Καλησπέρα. Κρητικός, σωστά? Ναι, σωστά, είμαι κρητικός. Κρητικός ο Γιώργος, είναι εκεί επιχειρηματίας στην περιοχή της Μελβούρνη. Είναι σεφ και έκτισε τη ζωή του από την αρχή. Δηλαδή έφυγε από την Κρήτη, από την Ελλάδα, πήγε στην Αυστραλία και ξεκίνησε από την αρχή και πέτυχε. Σωστός πρόλογος? Σωστά, συμφωνώ. Καταγωγή από την Κρήτη από ποιο μέρος? Για να μπαίνουμε καταγωγή στο κλίμα σιγά σιγά. Ναι, είμαι από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Από τον Άγιο Νικόλαο. Οπότε πήρε τη μεγάλη απόφαση, Γιώργο, να πας στην Αυστραλία. Είναι και η Μαρία Ελένη δίπλα μου, συνάδελφος. Για ποιους λόγους έφυγες? Γεια σου, Ελένη. Ο λόγος που έφυγα ήταν γιατί αναζητούσα κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω. Από οικονομικής πλευράς, από προσωπικής πλευράς, κάτι παραπάνω? Κοίταξε, αναζητούσα κάτι παραπάνω σίγουρα από επαγγελματικά, σίγουρα επαγγελματικά. Ναι. Το οποίο την περίοδο εκείνη δεν μπορούσα να το βρω στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι αποφάσισα να κάνω ένα ταξίδι εδώ στη Μελβούρνη. Ναι. Είπα στον εαυτό μου, θα κάνεις αυτό το ταξίδι. Ήξερα βασικά ότι θα μείνω. Το ήξερα πριν φύγω προσωπικά ότι θα μείνω. Απλά είπα στους δικούς μου, πάω να δοκιμάσω και αν μ' αρέσει θα κάτσω, αλλιώς θα γυρίσω πίσω. Τι ήταν αλλά αυτό το οποίο σε τράβηξε στη Μελβούρνη και παρέμεινες? Τι διαφορετικό είδες? Τι διαφορετικό είδα στη Μελβούρνη? Είδα, κοίταξε, η ποιότητα ζωής, ο τρόπος ζωής των ανθρώπων είναι πολύ διαφορετικός από ότι στην Ελλάδα. Αλλά Γιώργο, ωστόσο, φαντάζομαι σου λείπει η Κρήτη. Σου λείπουν πράγματα από το νησί, σου λείπουν πράγματα από την Ελλάδα. Ναι, φυσικά, άμα πω όχι θα είναι ψέματα. Όπως, τι σου λείπει? Τι έχει η Ελλάδα, η Κρήτη που δεν έχει εκεί στη Μελβούρνη? Πόσο και αν έψαξες δεν το βρήκες. Τι έχει? Θα έλεγα η απλότητα των ανθρώπων. Η απλότητα και η φιλοξενία κατά κάποιο τρόπο. Η φιλοξενία, ωραία. Εσύ εκεί ασχολείσαι με το catering, σωστά? Είσαι και σεφ. Είσαι, λοιπόν, σωστά, ναι. Είσαι λοιπόν ένας δημιουργός κατά κάποιο τρόπο. Το καλύτερο, το πιο εφάνταστο πιάτο που έχεις δημιουργήσει, ποιο είναι? Το πιο εφάνταστο πιάτο που έχω δημιουργήσει, θα έλεγα, είναι ένα dessert, το οποίο ναι, η βάση του είναι κατά ύφη και το παρουσίασα ως μια άλλη μορφή. Δηλαδή, αυτό εξέπληξε ακόμα και τους Αυστραλούς. Δεν ήξεραν τι είναι, μέχρι να τους εξηγήσω ότι επηρεάστηκα από την Ελλάδα. Ναι. Και το έκανα κάπως διαφορετικό, αλλά πολύ, πολύ όμορφο. Γιώργο, κάποια συνταγή από την Κρήτη που έχεις μεταφέρει στη Μελβούρνη και έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα? Κοίταξε, εμείς βασικά στην Κρήτη ξέρουμε να μαγειρούμε το αρνί. Ναι. Ό,τι έχει σχέση με αρνί. Ξέρουμε εμείς οι Έλληνες γενικά, δηλαδή ο Αυστραλός, εάν θέλει να παραγγείλει ένα πιάτο με αρνί, εάν ο σεφ είναι Έλληνας, τον εμπιστεύεται. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι, Γιώργο. Πόσο εύκολο ήταν να βρεις δουλειά και να προσαρμοστείς στην Αυστραλία? Βέβαια. Ναι, καλή ερώτηση. Το να βρεις δουλειά δεν ήταν καθόλου δύσκολο, ναι, αλλά το να προσαρμοστείς ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, τι δυσκολίες? Ήταν πολύ emotional, δηλαδή συναισθηματικό. Ναι. Μου πήρε περίπου 4 χρόνια για να συνηθίσω. Ναι, μάλιστα. Σκέφτεσαι να επιστρέψεις πίσω? Κοίταξε, δεν το κρατάω. Δεν το κλείνω, αλλά ίσως μετά από πολλά χρόνια. Οικογένεια πίσω, φαντάζομαι έχεις αφήσει συγγενικά σου πρόσωπα. Ναι, η οικογένεια μου... Σου λένε επέστρεψε Γιώργο πίσω. Τώρα τι να σου πω. Αυτή τη στιγμή, ναι μεν μου λένε επέστρεψε πίσω, επειδή συναισθηματικά ας πούμε
νιώθουν ότι θέλουν να με ξαναδούν, αλλά επαγγελματικά δεν το ακούω αυτό. Επαγγελματικά είναι δύσκολο, βέβαια. Είναι δύσκολο. Επαγγελματικά ίσως ναι. Εκεί η κοινότητα των Κρητών, φαντάζομαι, έχεις δικτυωθεί. Δεν γνωρίζεις μόνο Αυστράλους, γνωρίζεις και Κρητικούς, γνωρίζεις και Έλληνες. Βέβαια, ναι, έχουμε μεγάλη κοινότητα Ελλήνων, ναι, και Κρητικών, οι οποίοι είναι το ίδιο ζωντανοί όπως είναι και στην Κρήτη. Έχω εντυπωσιαστεί, διότι όλοι οι Έλληνες, δηλαδή οι Ελληνοαυστραλοί που έχουν γεννηθεί εδώ, τα ναι, παιδιά τους γνωρίζουν χορούς, γνωρίζουν τη γλώσσα, γνωρίζουν όλες τις παραδόσεις και καμιά φορά λες ότι πραγματικά είναι όχι εισάξιοι, ίσως και παραπάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, ένα μήνυμα στην οικογένειά σου. Αν θες να απευθυνθείς, να πεις το οτιδήποτε, ένας Κρητικός ο οποίος ζει στη Μελβούρνη. Η δεύτερη σύνδεση με Αυστραλία που πραγματοποιούμε σήμερα. Ένα μήνυμα. Η δεύτερη. Βέβαια. Να τους πω, κοίταξε, να σκέφτονται θετικά, να είναι δυνατοί. Ναι. Η Ελλάδα είναι υπέροχη. Ζηλεύω που είναι εκεί και δεν είμαι εγώ. Και αυτό, να κρατάνε το χαμόγελό τους και να είναι δυνατή ψυχολογικά. Και να ευχαριστήσουμε και την Ειρήνη την Πυράκη που μας έφερε σε επαφή από τη Φραγκφούρτη. Βέβαια, ένα μεγάλο ευχαριστώ, βέβαια. Βέβαια. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Ξημερώματα εκεί, πας για ύπνο φαντάζομαι. Δεν έχει έξοδο. Όχι. Καθόμαστε σπίτι. Σπίτι. Με προσοχή. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.